την Αδαμαντία Λιόλη τώρα να δούμε τι λένε για αυτό το μείζον θέμα, Αδαμαντία. Οι Ουκρανοί, αυτό που λένε οι Ρώσοι, τι απαντούν οι Ουκρανοί, ότι χτύπησαν αυτό το φράγμα έξω από τη Χερσόνα. Πριν από μόλι λίγα λεπτά, Νίκο, είχαμε ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων τη Ουκρανία. Οι Ουκρανοί λένε ότι υπάρχει ουκρανικό χτύπημα σε ρωσική βάση στην Κακόφκα, στη Χερσόνα. Τη δηλαδή, Μάλιστα... βλέπουμε στο χάρτη, ναι. Μάλιστα στο συγκεκριμένο κτίριο οι ίδιοι λένε ότι έχουμε εκατοντάδες Ρώσους γύρω στους 200 όπως λένε ενώ οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περιορίσει την περιοχή με διάφορα αστυνομικά και διοικητικά μέτρα και δεν αποκαλύπτουν τις απώλειές τους. Τώρα πριν από λίγο νωρίτερα ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Χερσόνα είχε πει ότι οι Ρώσοι μιλούν για μια τρομοκρατική ενέργεια ενώ λένε ψέματα στο ποιο ευθύνεται για αυτήν την τρομοκρατική ενέργεια αναφερόμενη στο χτύπημα στο συγκεκριμένο ιδρύο ηλεκτρικό φράγμα. Ωστόσο, και να, πούμε, ε... να ξαναδούμε το χάρτη. Αυτό που βλέπουμε με μπλε χρώμα είναι οι περιοχέ. Είναι μια τεράστια έκταση που θα κατακλειστεί εάν όντω ρίξει, ε, βομβαρδιστεί και χτυπηθεί αυτό το φράγμα. Τα νερά του Δνήπερου θα κατακλείσουν αυτέ τι περιοχέ. Νέα Δαματία. Είναι μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει η Bild. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, 80 οικισμοί πρόκειται να πλημμυρίσουν. Είναι ιδιαίτερα στρατηγική σημασία το συγκεκριμένο φράγμα στην Χερσόνα. Ο Ζελένσκι, μάλιστα πριν από λίγε μέρε, είχε πει ότι έχει. Έχει ναρκοφατηθεί η περιοχή από του Ρώσου και περίμεναν ότι θα χτυπηθεί. Αδωματή... Έχοντα μιλήσει και με τον ε, επικεφαλή τη Επιτροπή Ενέργεια Ουκρανία, έλεγε ότι είναι ένα πολύ επικίνδυνο σκηνικό.